Στόχος κυβερνοεπιθέσεων κατέστη η Κύπρος στις τελευταίες μέρες από Άραβες hackers που υποστηρίζουν την φερόμενη εμπλοκή της Κύπρου σε παροχή βοήθειας προς το Ισραήλ. Στόχος έγιναν και οι κυβερνητικοί διαδικτυακοί πύλοι. Για να μάθουμε περισσότερα για τις κυβερνοεπιθέσεις, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την Δόκτωρ Χριστιάνα Ιωάννου, επίκουρη καθηγήτρια κυβερνοασφάλειας του Πανεπιστημίου Ούκλαν εδώ στην Κύπρο. Κυρία Ιωάννου, καλησπέρα σας από το Capital. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κυβερνοεπιθέσεις είναι αυτά που μαθαίνουμε το τελευταίο διάστημα. Θα θέλαμε έτσι να μας δώσετε να καταλάβουμε όταν λέμε κυβερνοεπίθεση, τι εννοούμε, κυρία Ιωάννου. Οι κυβερνοεπιθέσεις είναι οι κακόβουλες προσπάθειες ατόμων ή ομάδων που να παραβιάσουν τα πληροφοριακά συστήματα οργανισμών, κυβερνήσεων ή ιδιώτων μέσω του διαδικτύου και ως συνήθως έχουν ως στόχο την κλοπή των ευαίσθητων δεδομένων, την αλλίωση τους ή ακόμα την καταστροφή τους. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες επιθέσεις οι οποίες έχουν σαν στόχο τη διακοπή των λειτουργιών των πληροφοριακών συστημάτων. Είναι κάτι το οποίο έχουμε το τελευταίο διάστημα. Βλέπουμε σε κυβερνητικές πύλες να δίδεται παράταση για κάποιες πληρωμές. Θεωρείτε ότι έχουν υποστεί κάποια βλάβη? Δεν μπορώ να πω ότι ενημέρωση έχετε εσείς, έχω και εγώ. Ίσως και όχι, μπορεί όντως να έχουν για κάποια βλάβη. Μάλιστα. Μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ναι. Τώρα, σαν ειδικοί που είστε, θα θέλαμε έτσι να μας πείτε, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι κυβερνοεπιθέσεων? Υπάρχουν πολλοί τύποι κυβερνοεπιθέσεων και ο καθένας εξαρτάται τόσο στο σκοπό του και από τον τρόπο που εκτελεί. Για παράδειγμα, έχουμε να ακούσει για τα phishing attacks, τα οποία έχουν ως στόχο την εξαπάτηση των χρηστών για να αποκαλύψουν προσωπικές πληροφορίες, τις οποίες μετά μπορεί να χρησιμοποιήσουν για να αρχίσουν μια κυβερνοεπίθεση είτε στον οργανισμό που ανήκει ο χρήστης ή σε προσωπικό επίπεδο. Υπάρχουν και οι denial of service attacks, που επιδιώκουν να επεφορτώσουν ένα σύστημα σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τους χρηστές και το σκοπό του σχετικά. Όπως έχουμε ακούσει, υπάρχει και το ransomware, το οποίο είναι λογισμικό που κρυπτογραφεί τα δεδομένα και απαιτεί λίτρα για την απελευθέρωσή του. Όμως να απλά σας πω ότι όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, εξελίσσονται και οι μεθόδοι και οι επιθέσεις γίνονται πιο σύνθετες. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσουν πολλές μαζί με επιθέσεις για να εξυπηρετήσουν το σκοπό τους και είναι ακόμα πιο δύσκολο να τις ανιχνεύσουμε. Μάλιστα. Τώρα, ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις σε έναν οργανισμό ή ακόμη και σε έναν κράτος από αυτές τις κυβερνοεπιθέσεις, κυρία Ιωάννου? Υπάρχουν πολλές. Πρώτα είναι η οικονομική απώλεια που μπορεί να υποστεί ένας οργανισμός λόγω είτε διακοπής λειτουργιών του ή ακόμα πρέπει να πληρώσει λίτρα σε επιθέσεις τύπους ransomware. Mm-hmm. Υπάρχει η διαρροή δεδομένων, η παραβίαση της ιδιωτικότητας. Είναι μια επίπτωση που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει ζημιά στη φήμη. Είτε και σε ιδιωτικό οργανισμό, αλλά και στις κρατικές υπηρεσίες, μπορεί να είναι ανεπανόρθωτο. Καθώς οι πελάτες, η κοινωνία, οι πολίτες χάνουν την εμπιστοσύνη τους. Όταν μια κυβερνοεπίθεση στοχεύει ακόμα κρίσιμες υποδομές ζωτικής σημασίας, οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές. Διότι αυτές οι υποδομές υποστηρίζουν βασικές λειτουργίες της κοινωνίας. Μπορεί να απειληθεί η εθνική ασφάλεια ή η δημόσια τάξη ακόμα. Μάλιστα. Τώρα θέλω να πάμε σε ένα ερώτημα που πιστεύω ότι σας γίνεται επί καθημερινής βάσεως. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτές τις κυβερνοεπιθέσεις? Να σας πω. Υπάρχουν σε γενικές γραμμές τρία επίπεδα ασφάλειας. Το πρώτο είναι η πρόληψη, έτσι ώστε να αποτρέψουμε μια επίθεση να εισβάλλει στο σύστημα. Το δεύτερο είναι αφού η επίθεση καταφέρει να εισβάλλει στο σύστημα μας,
πώς την ανοιχνεύουμε. Και το τρίτο επίπεδο είναι πώς σταματούμε την επίθεση και επαναφέρουμε το σύστημά μας. Για την πρόληψη, πρώτα-πρώτα πρέπει να έχουμε σαν τακτική όλοι μας την ενημέρωση των λογισμικών. Πρέπει να γίνεται και στις προσωπικές μας συσκευές, είτε στο σπίτι μας, είτε στους υπολογιστές μας, τη δουλειά μας, αλλά και οι οργανισμοί πρέπει να ενημερώνουν τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία στο διαδίκτυο. Είναι σημαντικό να αναφέρω όμως ότι αυτό, όταν λέω να ενημερώνουμε το λογισμικό, πιο απλώς ο πολίτης πρέπει να ενημερώνει και το λογισμικό του κινητού του, του τάπλετ του, οποιαδήποτε συσκευή που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για τον λόγο ότι αυτές οι συσκευές μπορούν να παραβιαστούν, όχι κατά ανάγκη για να υποκλέψουν προσωπικές πληροφορίες του χρήστη, αλλά να χρησιμοποιηθούν σαν μέσο να επιτεθούν σε άλλους χρήστες ή σε άλλους οργανισμούς. Σαν πρόληψη, επίσης, πρέπει να υπάρχει μια εκπαίδευση ασφάλειας. Είναι απαραίτητη για να μπορούν οι εργαζόμενοι και οι χρήστες να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν το phishing attacks ή πιθανές άλλες απειλές. Πρέπει να κρυπτογραφούμε τα δεδομένα μας για να διασφαλίζουμε ότι παραμένουν προστατευμένα και σε περίπτωση υποκλοπής, να τα κάνει μη αναγνώσιμα, έτσι ώστε να μην μπορούν άλλοι να διαβάσουν. Λοιπόν, στο δεύτερο επίπεδο είναι ανίχνευση, δηλαδή κατάφερε ο εισβολέας να αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημά μας. Υπάρχουν λογισμικά όπως αντιβάρους που ανιχνεύουν γνωστές επιθέσεις, αλλά υπάρχουν και άλλα συστήματα ανίχνευσης που τώρα χρησιμοποιούν μεθόδους τεχνικής νοημοσύνης για να παρακολουθούν και να εντοπίζουν και καινούργιες επιθέσεις και έγκαιρα. Αλλά το τελευταίο τρίτο επίπεδο είναι πρέπει ένας οργανισμός να διαθέτει σαφή σχέδια αντιμετώπισης περιστατικών, έτσι ώστε αφού ανιχνεύσει την επίθεση, να μπορέσει να αντιδράσει αποτελεσματικά και να επαναφέρει το σύστημα στην κανονική του λειτουργία πριν γίνουν ανεπανόρθωτες ζημιές. Μάλιστα. Τώρα, έτσι να κλείσουμε με ένα ερώτημα. Η τεχνολογία προχωρά. Η κοινωνία προχωρά, η νέα γενιά. Πώς εσείς τους εξοπλίζετε, τους φοιτητές σας, με απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες για την πρόληψη κυβερνού επιθέσεων? Ναι, στο Πανεπιστήμιο Ukraine Cyprus προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα κυβερνοασφάλειας που εξειδικεύουμε τους φοιτητές μας να αναγνωρίζουν τα ευάλωτα σημεία που χρησιμοποιούνται από τους εισβολείς για να μπουν μέσα στο σύστημά μας. Τους εκπαιδεύουμε να πραγματοποιηθούν ελέγχους ασφαλείας για να προστατεύσουν το δίκτυο, αλλά και να σκέφτονται σαν κακόβουλοι χρήστες, σαν hackers, έτσι ώστε να προβλέπουν και τις κινήσεις και να αποτρέπουν τις επιθέσεις. Διδάσκουμε επίσης τα πρότυπα και τις μεθόδους διαχείρισης πληροφοριακής ασφάλειας των κινδύνων, τα οποία οι φοιτητές θα συναντήσουν ως επαγγελματίες στον τομέα της ασφάλειας. Διδάσκουμε πώς να συλλέγουν και να διατηρούν και να καταγράφουν αποδεικτικά στοιχεία αφού έγινε μια επίθεση. Μάλιστα. Όλα αυτά θα κάνουμε με διαλέξεις και αυτή. Κυρία Ιωάννου, θέλω να σας ευχαριστήσω στο σημείο αυτό για όλες τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει σχετικά με τις κυβερνοεπιθέσεις. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.